Μπείτε σήμερα στο DOT. Ο Τάκης Ζαχαράτος μιλάει για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, για όσους θίγονται από τις μιμήσεις του, αλλά και για εκείνους που ανυπομονούν να τους συμπεριλάβει στις παραστάσεις του, ενώ περιγράφει την καχυποψία που βίωσε στο ξεκίνημά του. Μην ξεχνάμε το real, το πραγματικό. Εγώ δεν θέλω να ερωτευτώ μέσα από ένα τηλέφωνο. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή, Ελιάνα Χρυσοκοπούλου, Βάλια Χατζηθεοδόρου, Χριστίνα Κοντοβά, Σουζάνα Κεγκίτσι, Ισμήνη Παπαβλασοπούλου και άλλες διάσημες Ελληνίδες απαντούν σε σουρεάλ ερωτήσεις για την ομορφιά. Ακόμη, Λάμπρος Φυσφής και Ζήσης Ζουρούμπος. Πόσο καλά γνωρίζονται μεταξύ τους? Γάμος αλλά ελληνικά. Όσα περιμένουμε να δούμε στην τρίτη ταινία. Σχέσεις. Πώς αλλάζει το σεξ την περίοδο της εγκυμοσύνης? Ο Πάνος Δήμας απαντά. Βάσο Λασκαράκη, Ελεονόρα Μελέτη, Ντορέτα Παπαδημητρίου. Ποια είναι τα μυστικά του μακιγιάζ τους? Ο Θάνος Βαγιατζής τα αποκαλύπτει. Και ποια ήταν τα καλύτερα post που έκαναν οι celebrities την εβδομάδα που πέρασε? Όλα μαζί σε ένα Instagram Tops. Γιώργο, συγκρατήσου. Ο Γιώργος είναι πολύ ευτυχισμένος σήμερα. Το έρχεται πάρα πολύ σε μια κεφάτη ατμόσφαιρα. Είμαστε όλοι μαζεμένοι, σαν μια μικρή έτσι, οικογένεια, μια μικρή ομάδα. Αγαπημένοι, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, εδώ στις 2:10 στο Star. Πώς έχεις περάσει την εβδομάδα σου, άρα και αναρωτιέμαι. Αφού αναρωτιέσαι, θα σου απαντήσω. Πολύ καλά. Εύχομαι το ίδιο και διημάς. Για όλους και για σένα και για τον κόσμο. Και μπράβο. Ναι, και σε όλους. Και να σας πω κάτι και άσχημα να ήταν. Ναι. Αν μπορούμε έτσι λίγο να έχουμε στο νου μας μέσα και στα άσχημα και στα νεύρα μας και στα χάλια. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Να μπορούμε... Τι κάνουμε όταν γίνεται κάτι και μας δυσκολεύει? Του δίνουμε μια κλωτσά. Κλωτσά. Κλακ, έτσι. Κλωτσά. Ναι, και του λέμε πάρε πόδι. Κλωτσά. Πάρε πόδι. Κλωτσά. Για να είναι ανεμπόδιστο ο σταθμοδρόμος, έτσι. Φύγουν τα εμπόδια με κλωτσές. Έξω ντέρκια και καημή, όπως έλεγε και η Ρένα Βλαχοπούλου. Και τώρα που πάρε ένα Βλαχοπούλου. Ναι, πώς είναι. Πες. Ποιος μου έρχεται στο μυαλό συνέχεια με το που λέω Ρένα Βλαχοπούλου, κάθε φορά άρρηκτα συνδεδεμένο το πρόσωπό του. Ο πολύ αγαπημένος, υπερταλαντούχος, απίστευτα λαμπερός άνθρωπος και καλλιτέχνης, Τάκης Ζαχαράτος. Ο οποίος έχει κάνει μια παράσταση, η οποία παίζεται στη Θεσσαλονίκη με τεράστια επιτυχία. Έχει πάρει παρατάσεις και παρατάσεις και παρατάσεις και παρατάσεις. Και τώρα μετά το Πάσχα, επιτέλους θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε και στην Αθήνα. Στο θέατρο Παλάς, ραντεβού με τον Τάκη Ζαχαράτο. Η Γογόβια Ειρηνοπούλου, λοιπόν, πήγε στο Παλάς, τον συνάντησε στο φουαγιέ. Κάνανε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και όμορφη. Βέβαια. Με τον Τάκη νομίζω δεν θα σταματήσει κανείς να μιλάει μαζί του, άμα βρεθεί λίγο κοντά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε γεμίζει φως, χιούμορ, χαρά. Απολαύστε τον. Αν και έχει περάσει από το θέατρο, το κινηματογράφο, το τραγούδι, την ενόργανη γυμναστική αλλά και την κομμωτική, το όνομά του είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τέχνη της μίμησης. Ο Τάκης Ζαχαράτος έχει καταγωγή από την Πάτρα, μεγάλωσε σε μια οικογένεια που παρότι οι γονείς του δεν είχαν ιδιαίτερη μόρφωση, όπως έχει πει, είχαν αγάπη και αισθάνεται πολύ τυχερός γι' αυτό. Έχει κάνει guest εμφάνιση σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα Εγκλήματα, το Κόκκινο Δωμάτιο, της Ελλάδος στα Παιδιά, αλλά και στο Altsandiri News. Το 2005 παρουσίασε το show «Ζω ένα δράμα», ενώ έχει υπάρξει και κριτής του «Ελλάδα έχει ταλέντο». Ανά τα χρόνια έχει μιμηθεί με τεράστια επιτυχία μεγάλα ονόματα τόσο εγχώρια όσο και από τον διεθνή χώρο, όπως η Ελένη Μενεγάκη, Ρούλα Κορομιλά, Μαρινέλα, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αλλά και Βασίλισσα Ελισάβετ. Ο Τάκης Ζαχαράτος δηλώνει αθεράπευτα ερωτευμένος με την τέχνη του και έχει ένα μοναδικό τρόπο να κάνει τους πάντες να τον απολαμβάνουν. Τάκη μου, αρχικά να σε καλωσορίσουμε στην Αθήνα. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Πέρασες μεγάλο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Έκανες απανωτά sold out παραστάσεις, βραβεύτηκες. Ναι. Και μετά από όλα αυτά είπες να επιστρέψω στα Πάτρια. Ναι, είμαι ξέρεις κάπως πώς γυρίζουν αυτοί οι παίκτες από τα reality του Survivor που λες «Αχ, πολλοί κόσμος, αχ, α, έχει αυτοκίνητα». Γιατί ήμουν στο ξενοδοχείο μου, ξενοδοχείο θέατρο. Στη Θεσσαλονίκη πήγα μία φορά. Πήγα για ένα μήνα και έμεινα 3,5. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που για μια ακόμη φορά μου έδειξε την αγάπη του και την υποστήριξε. Έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό, πιστεύω. Γελάσαμε τόσο πολύ, κουράστηκα πολύ, αλλά η αγάπη του κόσμου και το κέφι και η επικοινωνία και αυτό που έπαιρνα. Και πραγματικά δεν κατάλαβα πώς περάσανε αυτοί οι 3,5 μήνες, που ήταν 37 παραστάσεις.